Γεια χαρά. Χατζηδιάκος λέει. Το ξέρει το Χατζηδιάκο. Do you know Χατζηδιάκος? Do you know Χατζηδιάκος? Όχι Χατζιαρχιμαδίτης. Χατζηδιάκος. Τον έφερε ο Ολλανδός στην εθνική ομάδα να παίξει αύριο. Είναι ο παρτενέρ, θα είναι μάλλον ο παρτενέρ του Σιούβα. Έχω περιέργεια να το δω. Δεν το ξέρω. Εγώ νομίζω ότι δεν το ξέρετε ούτε εσείς. Έχω περιέργεια να το δω. Θα είμαι εύστοχη αυτή η κλίση του προπονητή ή όχι? Και πού στο διάλο πάρα την αφαλήνη μία τον Μπακασέτας. Είναι λέει 50-50 να παίξει ο Μπακασέτας στον άξονα, όχι στα πλάγια. Μπακασέτας, do you know Μπακασέτας? Τερματοφύλακας ο Βλαχοδήμος. Δεξιμπακ ο Μπακάκης. Αριστερό μπακ παίζει τη θέση μεταξύ Κούτρη και Σταβιλίδη. Πιστεύω ότι είναι μεγάλη απώλεια ότι δεν παίζει ο Τσιμίκας. Αυτή την εποχή ο Τσιμίκας και τους δύο, και τον Σταβιλίδη και τον Κούτρη, τους θέλει για κολασιό. Δεκάδι λέει ο Μάνταλος. Μπροστά ο Δόνης, ο καλός Δόνης, ο Γερμανός Δόνης, και δίπλα του ή ο Κουλούρης ή ο Λιμνιός. Στο 4-4-2 όπως ανατολίζει ο Ολλανδός. Ο Τσιτσιπάς λέει κέρδισε τον Τζόκοβιτς. Θα μου πείτε πρώτη φορά είναι. Στα μεταξύ του μάτς 2-1 κερδίζει ο Τσιτσιπάς. Μην το ξέρετε εσείς πόσο έμεινε στο στοίχημα ο Τσιτσιπάς. Τι έμεινε στο στοίχημα, έτσι από περιέργεια. Δεν υπονοώ ότι ήταν ο μάτσα βαβά. Όχι. Απλά από περιέργεια θα δω τι έμεινε ο Τσιτσιπάς. Έλα φίλε. Έλα Γιώργο. Πάμε. Τι γίνεται, Ρονάλντο. Καλώς τον, καλώς τον. Τι λέει να πάρει χει η Ελλάδα. Την Ιταλία. Όταν λες χει εννοείς σταυρό. Ξέρω εγώ. Στο μέτωπο. Ξέρω εγώ. Το σημάδι του ζωρό, ρε. Δεν ξέρω, άκουσα την εντεκάδα που είπες. Ναι. Ο Τσιμίκας, τι έχει ο Τσιμίκας και δεν παίζει. Τραυματίας. Τραυματίας. Όπως και ο Ποντσέ δεν κλείθηκε από τους Πορτογάλους, γι' αυτό είναι τραυματίας. Τώρα είναι τραυματίας, δεν είναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εγώ πάντως έβλεπα βλέπω τον Γκνάμπρι. Τη Γερμανία, δηλαδή βλέπω ένα παίκτη φορμαρισμένο που παίζει όλα τα παιχνίδια. Ατόπιο Γερμανό, ε. Όχι, δεν ξέρω τι πράγμα είναι αυτό. Τι γίνεται, παιδί μου. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι βλέπουμε ότι όταν ένα παίκτη είναι φορμαρισμένο, βλέπουμε ότι παίζει ό,τι παιχνίδι είναι μπροστά του, το καταπίνει, το τρώει. Κοίταξε, το πιθανότερο ο Τσιμίκα να είναι όντω να είναι τραυματίας. Δεν ξέρω. Παίζουν κανένα δύο παιχνίδια ή μετά δεν μπορούν. Αλλά εγώ αυτό βλέπω, δεν ξέρω. Πάντω, κατά τη γνώμη σου, δεν θέλει σαν του άλλου δύο που είναι υποψήφιοι να παίξουν και εννοώ στα Βιλέδη και Κούτρι, δεν του θέλει για κολασιό αυτή την εποχή? Κοίταξε να δεις, ο Σταφυλίδης, τώρα μιλάμε σε επίπεδο Τσιμίκα Σταφυλίδη, έτσι. Δεν μιλάμε σε επίπεδο Ντάνι Άλβας και τέτοια. Λοιπόν, ο Σταφυλίδης όταν είναι γυμνασμένος, όταν είναι φορμασμένος, είναι νομίζω λίγο καλύτερος από τον Τσιμίκα. Και τον κόλλο Σταφυλίδης. Δεν έχει, δεν έχει την μπάση ο Σταφυλίδης. Δεν έχει την μπάσα, αλλά εντάξει, έχει περάσει πιο σκληρές εξετάσεις από ότι ο Τσιμίκας. Εντάξει, τώρα αφορμάριστος δεν είναι καλός ο Σταφυλίδης, είναι καλύτερος ο Τσιμίκας. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, για πες, εχθές βγήκε ένα παλικάρι και λέει ότι τον είπα τον κοντό κοντό. Ναι. Είμαι από αυτούς τώρα, ξέρεις, εγώ τώρα δεν βρίζω. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν απόλυτη ειρωνία αν έλεγες ο ψηλός. Α, μπράβο. Το μεταξύ, ακούω κόσμο που σου μιλάει, χωρίς λόγο και βρίζει πολλές, λένε πολλές λέξεις βρώμικες τη μία μετά την άλλη. Τώρα τον πείραξε το κοντός ή τον πείραξε ο φίλος στο Μέση? Δεν νομίζω να τον πείραξε το κοντός. Ρε φίλε, δεν βρίζουμε εμείς, εγώ δεν είμαι από αυτούς που βρίζουμε. Κοντός, το άπα θα τον πω τάπα. Ο τάπας είναι τάπας. Τελεία. Δεν αλλάζει. Τώρα βγάζει το άκρη σου. Ναι, για λέγει. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, να σου πω κάτι, και κάτι άλλο στον Αυγολέμονο. Αυγολέμονο, ναι. Το Περναμπέου των αθλητικών εκπομπών είναι ο Γεωργίου. Το Σαντιάγκο Περναμπέου είμαστε εμείς εδώ. Τα λέμε, Γιώργο. Για χαρά, για χαρά. Καλώς το Θάνο. Καλώς σας βρήκα. Τελείωσες. Τελείωσα, ναι. Παρασκευή σήμερα γίνεται με τη Real News, ε? Έχουν πάρει φωτιά τα πληκτρολόγια. Κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να είμαστε την Κυριακή ό,τι πιο δυνατό υπάρχει στην επικαιρότητα στα περίπτερα. Ναι.
Εδώ πώς πάνε τα πράγματα. Θα μας πεις τι ρεπορτάζ θα πεις για αύριο. Όχι, θα σας πω ότι καλό είναι να αγοράσει την εφημερίδα. Θα έχει πολλά αποκαλυπτικά πράγματα, αξίζει τον κόπο και θα είναι όπως πάντα ανατρεπτική. Για να δούμε. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε ένα τηλεφώνημα. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, μ' ακούς. Πολύ καλά. Έλα, Γιώργη μου, τι κάνεις. Ο Γιώργος Αποδάκης το είμαι. Έλα, είσαι καλά. Καλά. Σε πήρα να σου πω τα συλληπιτήρια για το φίλε σου. Γιατί πραγματικά και εγώ, επειδή είμαι μεγάλος και τον θυμάμαι όταν ήμουν στην Αθήνα, συγκλονίστηκα, αλλά δεν το μάθα αμέσως. Ναι. Και τώρα που το έμαθα, τα συλληπιτήριά μου για τον Κώστα, γιατί πραγματικά ήταν λεβεντιά καμαρωτή και νέος όπως εσύ. Και νέος. Και μία κουβέντα ακόμα, επειδή άκουσα ένα φίλο σου δίπλα και ένα φίλο, καμία σχέση. Έτσι, όταν ξέρεις μπάλα, καμία σχέση. Στα Βιλίδης με την Ήχα, στην Κρίνονται, καμία σχέση. Ο ένας είναι αραιά και πουν. Ότι ο Σταφυλίδης έχει τον γκολ, το έχει δείξει στο γερμανικό πρωτάθλημα, το έχει. Αλλά δεν είναι τώρα στην κατάσταση του Τσιμίκα. Έλα τώρα, μπορεί να βάλουμε τον Τσιμίκα με τον Σταφυλίδη, δεν είναι θέμα. Έτσι. Το έχει, τον γκολ πότε το έχει. Όποτε γουστάρει αυτό. Ο Τσιμίκας είναι παλικάρι. Έλα. Εντάξει. Δεν έχω πρόβλημα εγώ με τους παίχτες. Μακάρι να βγαίνουν καλοί και ας είναι να παίζουν όπου θέλουν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και τώρα θέλω να μου πεις. Τι προβλέπεις για την εθνική, αλήθεια σου. Τίποτα δεν προβλέπω. Τίποτα, έτσι. Δεν προβλέπω τίποτα. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, θα τα δούμε αύριο το βράδυ. Καλά, καλά. Χάρηκα που σε άκουσα. Για χαρά. Θα σε ξαναπάρω πάλι. Φιλιά σε όλους. Για χαρά, για χαρά. Δεν μου λες, θα μου δώσεις το σπίτι του φίλου σου, θα μεσολαβήσεις. Να κάνω εκεί μια συγκέντρωση δικό μου φίλο μου. Κοίτα, άμα βάλεις κάποιο ωραίο τραγούδι στη συνέχεια, λίγο να μ' ανεβάσεις, θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά. Κάτσε να πω τώρα στον κόσμο. Να ξέρει και ο κόσμος τι λέμε. Για ενημέρωσέ τους. Ο Θάφος, ο εδώ συνάδελφος, είχε πριν δύο Σάββατα. Δύο Σάββατα, 28 Σεπτεμβρίου. Είχε τα γενέθλιά του. Έγινα 30. Μπαίνω στην τέταρτη δεκαετία. Τι έχεις να πεις για αυτή τη δεκαετία, αξίζει τον κόπο ή όχι. Η καλύτερη δεκαετία του άντρα, ξέρετε. Για πες. 40-50. Γιατί έτσι. Εκεί είναι το απάβγασμα. Δεν μπορώ να εκτιμήσω. Γιατί, ξέρεις γιατί. Άμα φτάσεις να πας. Εγώ θα γίνει παρέλα. Θα μπορώ να πάρω τα πόδια μου στα 40 ή να το περιμένω με στεναχώρια. 40-50. Θα παίζεις μπάσκετ. Θα είσαι εγκομενός. Θα είσαι και παιδί. Θα είσαι και άντρας. Όλα. Θα βγάλω μαλλιά ή όχι. Μαλλιά. Δεν ξέρω. Αγγελού. Λοιπόν, κάτσε να πω αυτό που θέλω να πω. Είχε ο Θάνος λοιπόν τα γενέθλιά του, μας κάλεσε στο σπίτι του φίλου του στην Κηφισιά. Πήγαμε εκεί. Έπαθα πλάκα. Θα ήθελα να σε ακούσω να το περιγράφεις. Τι να περιγράψω. Αυτό μόνο να το κοιτάξεις να το δεις. Τι να περιγράψω. Θα πεις τι. Για τον καζόν, για την πισίνα. Για τα αγάλματα, για τις προβολείς, για αυτό το σπίτι που ήταν νόξα, τέτοιο σπίτι. Τέτοιο σπίτι νόξα. Συμφωνώ μαζί σου, είναι τρομερό. Η απόλυτη ομορφιά και αρχοντιά. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Λοιπόν, τώρα που κάνει καλό καιρό, να κάνω μια συγκέντρωση φίλων. Πες τον Παύλο, τον φίλο σου, το δίνει στο Γεωργίου. Θα τον βάλω να ακούσει. Μπορεί να μας ακούει και τώρα, μην νομίζεις. Έλα, φίλε! Έπεσε γραμμή. Λοιπόν, η καλύτερη ηλικία είναι 40-50. Γιατί, πες μου γιατί. Πες μου τι την κάνει διαφορετική από το 20 με 30. 20 με 30. Το μόνο κακό στο 20 με 30 είναι ότι τα πρώτα 5 χρόνια δεν ξέρεις ακριβώς τι σου γίνεται. Και τα επόμενα 5 χρόνια δεν έχεις λεφτά για να κάνεις αυτό που θέλεις. Θα τα πω αυτά. Πρώτον, μεταξύ 20 και 30 δεν ξέρεις από πού κλάνει η γάτα. Αυτό είναι το γεγονός. 30 με 40. Αρχίζεις και μυρίζεις την κλανιά της. Μπράβο. Και τρίβεσαι. 40 με 50 είσαι πάντα πλήρης. Και δημιουργείς. Και είσαι παιδί, είσαι και άντρας. Τα πάντα. Αποδίδω παντού ή μόνο από το πρωί μέχρι το απόγευμα? Παντού ρε, 40 με 50 είσαι νέος πια. Κάποτε. Και το βράδυ. Άκουσε, στα νέα τα δικά μου, όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σου, ο μέσος ηλικίας ήταν 50 χρονών. Τώρα έχει πάει 75. Τι κάνουν αυτά τα 25 χρόνια τα υπόλοιπα όμως? Πιάνε προκαλείς. Λοιπόν, έτσι που λέω. Ναι. Είναι η ιστορία τέτοια. Εγώ το έχω ένα άγχος, να ξέρεις αυτό.
ότι θεωρώ ότι κάθε χρόνος που περνάει γίνομαι και λίγο πιο δυσκίνητος, λίγο πιο γκρινιάρης. Ενώ πιο μικρός δεν τα σκεφτόμουν τόσο πολύ. Ας πω τι είναι αυτό. Ο ύπνος, ας πούμε, για παράδειγμα. Ο ύπνος πλέον έχει γίνει ένα θέμα, ειδικά μετά το στρατό, το οποίο έχει γίνει πολυτέλεια. Αν καταφέρω να κοιμηθώ πάνω από 6 ώρες, έχω κάνει ένα θαύμα. Πετάω την επόμενη 6 μέρα. Ώρες. 6 ώρες για μένα είναι γεμάτη μπαταρία. 6 ώρες εγώ τις έχω για 6 μήνες. Άμα κοιμάσαι 20 λεπτά τη μέρα, πάλι δεν είναι. Εγώ κοιμάμαι μία και ξυπνάω 4 και 20. 3 και 10 και δεν ξανακοιμάμαι. Είναι τρομερό αυτό. Τι σκέφτεσαι, πες μου τι σκέφτεσαι. Βάζω τηλεόραση. Τι έχει τηλεόραση στις 3 ώρα το πρωί, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει ενδιαφέρον. Πάω στο site, διαβάζω. Καταλάβες. Δεν κοιμάμαι, ρε παιδί μου. 3 ώρες την ημέρα, 4. Χρόνια τώρα. Όχι αυτή την εποχή. Χρόνια. Έτσι όπως το λες, πρέπει να αρχίσω να ανησυχώ ότι θα το πάθω και εγώ σύντομα. Αυτό ξεκίνησε την καλή δεκαετία 40-50. Όχι. Ξεκίνησε μετά τα. Εκεί στα 60. Εγώ ξέρω τι παθαίνω τώρα. Παλιά, όταν ξενυχτούσα και έβγαινα. Έβγαινα, ας πούμε, και κοιμόμουν 6 το πρωί. Με έπαιρνε ο ύπνος εκεί πέρα και ξυπνούσα 7 το απόγευμα μετά. Μπορεί να κοιμόμουν 12 ώρες. Ρε μάλι, τελείωσε εκεί στα 17 μου, όταν είχα τελειώσει το σχολείο. Τώρα, άμα κοιμηθώ 6 το πρωί, κάνω ένα ξενύχτη μια στο τόσο. 9.30 10 το αργότερο έχει σηκωθεί το μάτι, είναι γαρίδα. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργα. Πάμε. Τι κάνεις? Καλά. Ο Θανάσης είμαι, ρε, ο συμμαθητής σου. Α, τι κάνεις, αγόρι μου? Καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Καλά. Καλά, έτσι. Σε πήρα τηλέφωνο όταν μίλαγε με τον συνάδελφό σου, ναι, για τον ύπνο. Και εγώ το ίδιο, ρε Γιώργο. Για τον ύπνο. Τρεις ώρες και 24 ώρα κοιμάμαι. Από τότε που είχα τη γυναίκα μου πριν 4 χρόνια. Ναι. Παραπάνω από τότε, δηλαδή ξυπνάω. Είναι τρομερό αυτό, ρε παιδί μου. Είναι τρομερό πράγμα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ με τίποτε. Και ακούω συνέχεια. Εγώ το μεταξύ έχω γραμμή στην τηλεόραση. Από τότε πήγα Δημοκρατία, δεν ξέρω αν ήταν τηλεόραση. Ακούω μόνο ωράριο. Λοιπόν. Γιατί είσαι ΣΥΡΙΖΑ? Ε? ΣΥΡΙΖΑ είσαι. Τώρα δεν χρειάζεται να σου πω. Είμαι πάντα Μα μου είπε ότι από τότε που βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Έχω καταλήξει την τηλεόραση. Εγώ βλέπω κάτι άλλο. Ξέρεις τι βλέπω. Εγώ ξέρω ότι δεν είμαι καλά ακόμα. Του λέω από όλου τα παπάρια μου. Έτσι. Αλλά βλέπω κάτι, παρατηρώ κάτι. Ναι. Ότι εδώ και αρκετό καιρό. Ναι. Ουδής ασχολείται με ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν ασχολείται κανένα. Ουδής μιλάει, δεν ασχολείται τίποτα. Δηλαδή, ούτε με Τσίπρα. Λες και ο Τσίπρας πάει να γίνει Λεβέντης. Τίποτα. Τίποτα. Τέλος πάντων, ακούς, ήθελα να σου πω για αυτές τις περιβόητες δόσεις της 120, που είπε η Νέα Δημοκρατία θα μειώσει τους, ξέρεις, κάτι τόπους και τέτοια. Εγώ είχα από κάτι αναδρομικά που είχα πάρει, να πούμε τότε, όταν βγήκα στη σύνταξη, μου είχαν βάλει 10.000 ευρώ. Ξέρεις πόσο μου τα πήγανε, Γιώργο? 21.500 μου τα πήγε αυτή η περιβόητη ρύθμιση που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Κατάλαβες? 21.500 από 10.000. Δηλαδή διπλασία στο ποσό και παραπάνω. Τότε έχω γερό. Έγινε, ρε. Λοιπόν, α, και κάτι άλλο θα να σου πω. Γρήγορα. Για τον Τζινίκα που είπε. Ναι. Έλα, ρε Γιώργο τώρα. Άμα του πετάξει το Λιμιό, πάω. Ή τον Αλμπάνι Άιντ του Τζινίκα από δεξιά, θα τον κάνουν άλογο. Τι μου λε τώρα να πούμε. Εγώ είπα ότι. Τι μου λε τώρα, ρε Γιώργο. Εγώ έκανα σύγκριση μεταξύ Τσιμίκα, Κούτρι και Σαββιλίδη. Δεν είπα ότι ο Τσιμίκα είναι. Όπω είπε ο προηγούμενο. Εγώ πιστεύω ότι ο Κούτρης είναι καλύτερος. Έλα, δεν έμεισε. Σύνερθε. Ειδικά επιθετικά είναι πολύ πιο πολύ. Σύνερθε. Άντε τα λέμε, ευχαριστώ πολύ. Να πάμε δίπλα στον επόμενο. Έλα, γεια. Έλα. Έλα, ρε φίλε, καλησπέρα. Καλώς τον. Είναι ο Θάνος δίπλα σου? Όχι. Πες του ότι την εκπομπή την ακούει και το Μέγαρο Μαξίμου. Γιώργο, δεν κάνω φλάκα καθόλου. Αυτό που είπε ο προηγούμενος. Η 120 δόσεις είναι απλή εφαρμογή αυτών που κάνουν οι τράπεζες. Επιμικρύνουν το χρόνο του δανείου και μειώνουν το επιτόκιο και μεγιστοποιούν το κέρδος τους. Έτσι, γιατί με τις 120 δόσεις το δάνειο ανεβαίνει, σχεδόν διπλασιάζεται. Πάμε λοιπόν. Θυμάσαι που είχαμε συζητήσει πριν από 10 μέρες για τη Fortnet. Mm-hmm. Τελικά η Fortnet πάει στο Μαρινάκι. Έχουν συμφωνήσει οι τράπεζες οι οποίες είναι μέτοχοι. Ο Μαρινάκης αυτή την κίνηση την κάνει για να αμυνθεί. Πρόσεξε, αφού δεν μπορεί να ελέγξει την ΕΠΟ, την ελέγχουν άλλοι, για να αμυνθεί και ο Ολυμπιακός να έχει ένα κέντρο επιρροής, ένα κέντρο εξουσίας, γι' αυτό παίρνει τη Fortnet. Η Fortnet, Γιώργο, ξέρεις που έχει έδρα? Στις Γούβες στο Ηράκλειο. Η Γούβες είναι ένα χωριό 570 κατοίκων. Ναι. Ξέρεις ποιος την έχει ιδρύσει?
ένα Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Κιμινοϊκές Γραμμές του Παντελή Σφινιά το 1995, τον θυμάστε το Σφινιά του συγχωρεμένου. Ε? Του συγχωρεμένου. Τον οποίο εγώ πολύ αμφιβάλλω αν το αναυτοκτόνησε. Εσύ λες ότι τον έσπρωξαν. Να σου πω, όταν το Σάμινα έπεσε το 2000 Σεπτέμβρη στα βράχια της Πάρου, δίπλα του ήταν ένα αγγλικό πλοίο του ΝΑΤΟ. Το ίδιο ακριβώς πλοίο ήταν όταν έπεσε το Σινούκ με τον Καραμαλή έξω από το Άγιο Όρος. Τα συμπεράσματα δικά σου. Τι ακριβώς έχει γίνει δεν ξέρω. Έτσι και την Μίνο Ανλάιν στην πήρε ο Γκριμάλντι. Ένα γλυκό παιδί, πολύ γλυκό παιδί. Πάμε λοιπόν. Ο Μαρινάκης θέλοντας να δημιουργήσει έναν άλλο πόλο εξουσίας παίρνει τη Φόρνετ η οποία χρηματοδοτεί 9 ομάδες. Εν τω μεταξύ ο Αλαφούζος φεύγει από την ΕΡΤ και πάει στη Φόρνετ. Πρόσεξε τώρα. Η ΕΡΤ έχει ένα σταθερό έσοδο 180 εκατομμυρίων από το παράνομο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος που παίρνει η ΕΡΤ είναι παράνομο σύμφωνα με τη συμφωνία του Άμστερνταμ. Έτσι είναι προέκταση της συμφωνίας του Μάστριξ. Είναι παράνομο, πρέπει να σταματήσει. Αλλά στην Ελλάδα τα πράγματα λειτουργούν διαφορετικά. 180 λοιπόν εκατομμύρια παίρνει το χρόνο η ΕΡΤ, είναι 5 εκατομμύρια νοικοκυριά επί 36 ευρώ το καθένα και πάει σε μια υπερχρεωμένη εταιρεία η οποία δεν ξέρει αν θα του δώσει αυτά που του έχει υποσχεθεί. Η Φόρνετ εδώ και 2 χρόνια προσπαθεί να πουληθεί και δεν την αγοράσει κανένας. Εμφανίζεται λοιπόν ο Μαρινάκης και επιτυγχάνει αυτό που πέτυχε γιατί η συμφωνία είναι σχεδόν οριστική. Κόβουν οι τράπεζες το 80% των δανείων, αγοράζει τις μετοχές 4 τραπεζών οι οποίες την έχουν χρηματοδοτήσει, της Εθνικής, της Αλφα, της Πειραιός και της Αττικής. Πρόσεξε, για αυτή την ιστορία οι μέτοχοι να χρηματοδοτούν τις εταιρείες τους, ο Λαβρεντιάδης πήγε φυλακή γιατί από τη δική του τράπεζα χρηματοδοτούσε εταιρείες, τις δικές του. Αλλά όταν μιλάμε για τράπεζες, μιλάμε για την εξουσία στην Ελλάδα. Είναι υπεράνω πρωθυπουργών, υπεράνω όλων. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Και βγαίνει σήμερα ο Μητσοτάκης και τι δήλωση κάνει. Τα κόκκινα δάνεια δεν θα τα πληρώνει πλέον ο ελληνικός λαός, αλλά θα και τα κεφαλαιοποιήσουμε, πρόσεξε τι είπε, θα κεφαλαιοποιήσουμε τα κόκκινα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Κεφαλαιοποίηση σημαίνει ότι εκδίδω ένα ομόλογο, μια ομολογία χρέους, δηλαδή βγάζω ένα χαρτί και το δίνω στο Γεωργίου και ο Γεωργίου μου δίνει 15 ευρώ και εγώ οφείλω να δώσω στο Γεωργίου 16 ευρώ, 1 ευρώ τόκο σε ένα μήνα ας πούμε. Πρόσεξε τώρα, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ποιος θα εκδώσει αυτά τα ομόλογα, αν θα τα εκδώσει το δημόσιο, αν θα τα εκδώσουν οι τράπεζες. Δεν λέει τίποτα. Και λέω ρε Γεωργίου, εμείς είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση πριν από 10 μέρες. Και βγαίνει ο άλλος και λέει αυτή τη φορά τα κόκκινα δάνεια δεν θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός όπως τα πλήρωνε. Έτσι, μήπως ακούει. Είναι μια παραδοχή των όσων έχεις πει τότε. Όχι, είναι μια συζήτηση που είχαμε κάνει γιατί έχει βγει κι άλλος πρωθυπουργός και έχει αναφερθεί στην εκπομπή σου. Θυμάσαι την Ουρουγουάη που έπαιζε στο παγκόσμιο κύπελο του 18 στη Ρωσία. Ναι. Είχαμε κάνει πάλι μια συζήτηση ότι η Ουρουγουάη είναι η Ελλάδα της Νοτιού Αμερικής. Δεύτερη γλώσσα της είναι η ελληνική. Στα σχολεία τραγουδάνε τον ελληνικό εθνικό ύμνο στις γιορτές και βγαίνει ξαφνικά ο Τσίπρας και κάνει δήλωση ότι εγώ είμαι Ουρουγουάη. Γεωργίου σ' ακούνε. Γεια χαρά. Έλα φίλε. Καλησπέρα κύριε Γεωργίου. Καλησπέρα. Σε παίρνω από Κεφαλονιά. Ναι. Με λένε Βάσο. Βάσο, χαμήλωσε τον ήχο του ραδιοφώνου. Μπράβο, γιατί κάνει έκο. Τώρα περίμενε. Πάμε. Σ' ακούω κάθε μέρα γιατί είμαι άρρωστη. Άρρωστη τι έχεις? Ας το μην το ψάχνουμε. Λοιπόν. Δηλαδή αν δεν ήσουν άρρωστη δεν θα άκουγες. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μα είπες, σ' ακούω κάθε μέρα γιατί είμαι άρρωστη. Σ' ακούω κάθε μέρα τώρα που είμαι στο κρεβάτι του πόνου. Πιο πρώτα σε άκουγα από την κουζίνα μου. Οχ. Που έκανα τις δουλειές μου. Τώρα είμαι εδώ πέρα. Καρφωμένη από τη μέση μου
Δεν μπορώ να κουνηθώ ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Εν πάση περιπτώσει τώρα, είμαι παλιά τετραλονίτισα. Έλα. Έμενα κοντά στην Ιούς, επειδή σε άκουσα προχθές που είπες ότι έπινες καφέ στην Ιούς. Ναι. Ξέρω που είχε το γραφείο σου στην Κυριαδόν. Ναι. Είχε έρθει και το παιδί του αδερφού μου εκεί να παίξει μπάλα. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω το όνομά του. Εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΕΑ και θα παραμείνω ΣΥΡΙΖΕΑ. Μητσοτάκη ποτέ. Μου έκοψε τη σύνταξη και μου την έκανε 335 ευρώ. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω που με κρατάς, μου κάνεις παρέα. Εμένα και την οικογένειά μου, είμαι ΑΕΚΤΖΟΥ. Όταν ήμουν στην Αθήνα, όπου πήγαινε η ΑΕΚ, εμείς ήμασταν από κοντά. Να σου πω και το επώνυμό μου, γιατί έπαιζε ο ανιψιός μου στην ΑΕΚ και ο ξάδερφός μου ήταν διαιτητής, αλλά δεν θέλω να το πω στον αέρα, το επώνυμό μου. Ωραία, δεν χρειάζεται. Όχι, δεν θα το πω. Μπορεί να ακούνε τα παιδιά, ας πούμε, ναι, την εκπομπή σου. Γιώργο, σε χίλιο ευχαριστώ που μου κρατάς. Και εγώ σε ευχαριστώ για το τηλεφώνημά σου. Και σε ευχαριστώ και σε ξέρω και σε έχω δει και από κοντά, αφού είμαι παλιά πετραλονίτισσα. Γεια χαρά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Μάτια. Γεια χαρά, γεια. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μου έδωσε ωραία πάσα ο φίλος ο τραπεζικός, ο συμπαθέστατος, ότι μας ακούει το Μαξίμου. Λοιπόν, αφού μας ακούει λοιπόν το Μαξίμου, ήθελα να δηλώσω το εξής. Χθες πέρασε ένα νομοσχέδιο, μέσα σε ένα νομοσχέδιο μάλλον, εμβόλυμα και ένα άρθρο, ένα μπρτς, να μην πω κλανιά, έτσι είναι μηνύσιμο, ένα μπρτς χωρίς διαβούλευση, στη ζούλα. Ένα μπρτς που σχεδόν κανένας δεν το άκουσε, αλλά ελάχιστοι όμως το μύρισαν, Γιώργο. Ξέρετε, ήταν αυτό το μπρτς. Αφορούσε μια αλλαγή όσον αφορά τους καναλάρχες, τους ιδιοκτήτες πρακτορείων τύπου και τους εκδότες. Σε παρένθεση, πόθεν έσχες. Εγώ προσωπικά έναν ξέρω που να τα έχει συμπτωματικά και τα τρία. Εσύ, φίλε Θόδωρε, μήπως ξέρεις κανέναν άλλον? Να πες μου, βγες μετά από μένα και πες μου. Τι σημαίνει αυτό το μπρτς για τον απλό ακροατή? Αυτό δηλαδή, ο Σαββίδης δεν έχει κανάλι. Ορίστε. Ο Σαββίδης δεν έχει κανάλι. Του ξετινάξανε, ρε φίλε, για να του το δώσουνε. Τώρα αυτό το μπρτς. Βρε άλλο, έχει κανάλι, δεν έχει. Έχει. Γαμώ την τρέλα μου. Έχει, πού κολλάει τώρα αυτό με τον μπρτς? Μα κατηγορήσα τον Μαρινάκη και αφήνε στον Σαββίδη. Ρε φίλε, κατάλαβες τώρα τι πάω να πω? Απόλυτα. Ότι αλλάζουν τον νόμο όσον αφορά το πόθεν έσχες, με την έννοια ότι μπορώ εγώ, παράδειγμα, να περάσω έξω από το Real, έξω από το Vol και να πω έχω μια εταιρεία τρία λαλίλαλο και με ρωτήσουνε πού τα βρήκες τα λεφτά και εγώ τους λέω έφτιαχνα σαρμπαντίνες στο Κονγκό, τόσο απλά, και αγοράζω και δεν φαίνομαι σαν βασικός μέτοχος. Τι δεν καταλαβαίνεις από αυτό που σου λέω? Άκουσε με, αυτό που λες εσύ ισχύει και για Μαρινάκη και για Σαμίδη. Για όλους αγώνες. Εις πόντας το για Μαρινάκη όμως. Δεν είπα, ανέφερα το. Τώρα το με τον Γεωργίου, το Γεωργίου μιλάς. Αγαπητοί μου, καλή, ανέφερα το όνομα Μαρινάκη. Προσέχω πολύ καλά πριν πω, για να μην εξέσω πάνω από όλο το σταθμό, έτσι. Εσύ, εννοείται. Ποτέ το η Αλεπού 100 και το Αλεπουδάκι 110. Ποτέ. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι ότι υπάρχει μια συντεχνία. Το θέμα είναι ότι αυτή η συντεχνία το διαφημίζει κιόλας, καταλαβαίνεις, και καυχιέται. Είναι δηλαδή, ρε παιδί μου, σαν να με έχουν εμένα κάτω τρεις γορίλες, έχουν τα πόδια τους στο λαιμό, με γροθοκοπούνε και μετά ξέρεις τι μου λένε? Πασχαλάκο, μπορούμε να βγούμε και μια σέλφι να την ανεβάσουμε στο Facebook. Αυτό είναι κανονικότητα, φίλοι μου. Αντού τα λες. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Γεωργίου. Γεια χαρά. Στο ακροατέ σας τηλεφωνώ από την προσφυγική Νέα Ιουνία του Βόλου. Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα λίγο να ακουστεί και μια φωνά. Που δεν έχει καμιά σχέση με τον Μπέο. Της Νίκης Βόλου, μακριά και αγαπημένη. Καμία σχέση, απολύτως. Νίκη Βόλου είμαστε εμείς εδώ. Το ξέρω. Λοιπόν, ήθελα λίγο να ακουστεί και η Νίκη Βόλου εκεί στην Αθήνα. Έχουμε μια καινούργια διοίκηση. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, γιατί τελευταία στιγμή μάθανε ότι θα πάρουν μέρος στο Football League. Ήταν καλύτερη δεύτερη που βγήκε. Την περασμένη εβδομάδα τι κάνατε? Χάσαμε τον Όφη στην Ιεράπετρα. Μάλιστα. 2-1. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλή ομάδα. Τώρα που το λες το δημάμαι, ναι. Πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν,
Εμείς ξέρεις την κουλτούρα μας, παίξεις, χάσεις, θα σε χειροκροτήσουμε. Θέλουμε να ιδρώνει η φανέλα και να ματώνει. Εάν χάσεις και έχεις παίξει και έχεις προσπαθήσει, παίρνεις χειροκρότημα. Αυτή είμαστε οι πρόσφυγες εμείς και αυτά πρεσβεύουμε. Τώρα εδώ γίνεται το εξής παράλογο που ούτε στην Ουγκάντα δεν γίνεται. Ξαφνικά αποφασίσαν να κάνουν επανασπορά όλα τα γήπεδα του νομού. Ο Σερίφης εδώ της πόλης. Όταν λες Σερίφης, Μάρσαλ εννοεί, ο Μάρσαλ. Ναι. Λοιπόν, και τώρα που έχουμε εντός έδρας αγώνα με την Καλαμάτα, η οποία είναι αίτητη, έπρεπε να βρουν έδρα σε όμορο τέτοιο. Και πού θα παίξετε? Κανόνισε τώρα ο κύριος Λιουτσάκου και στέλνει τη Λάρισα στη Φιλιππούπολη. Μάλιστα. Εντός έδρας αγώνα. Ετοιμάζουμε εκδρομή πόσος κόσμος. Δηλαδή, κάτσε μισό λεπτό. Τη δουλειά την έκανε ο Μπέος για να σε εκδικηθεί. Όχι, εγώ δεν είπα αυτό, ούτε είπα αυτό. Όταν λες ο Σερίφης είπε επανασπορά. Δεν κλείνουν όλα τα κήπεδα μαζί, τυχαία. Άρα δηλαδή εννοείς ότι το έκανε για να σε εκδικηθεί. Τα συμπεράσματα ο καθένας. Μάλιστα. Κατάλαβες τι εννοώ. Λοιπόν, καλό θα ήταν να είχαμε και έναν αντίλογο από τον Μπέο. Μην με ανακατεύεις τώρα. Δεν σε ανακατεύω, πάμε. Λοιπόν, είναι αναγκασμένοι τώρα οι φουτμπολίστοι να σου βρει σε όμορο νομό Μαγνησία. Σε γήπεδο, σε όμορο νομό, δηλαδή διπλανό, που είναι η Λάρισα. Και είπε στη Φιλιππούπολη. Ναι, στο γήπεδο του Απόλλωνα. Ναι. Εντός έδρας και σου βγάζει η ανακοίνωση αστυνομία, απαγορεύει τη οργανωμένη μετακίνηση. Πες μου εσύ πώς γίνεται αυτό. Η αστυνομία Βόλου ή Λάρισας? Λάρισας. Δηλαδή θέλω να πεις ότι επηρεάζεται και από τον Μπέο? Όχι, όχι, καμία σχέση. Ξέρω μου. Όχι, όχι. Άλλο λέω. Παίζω εντός έδρας και μου απαγορεύει να πάω. Το καταλαβαίνει αυτό? Βεβαίως. Ηθικά έχεις δίκιο. Δεν γίνεται αυτό, Ουγκάντα. Αφού ρε φίλε, δεν μπορεί να γίνει εκεί το παιχνίδι με τον κόσμο της ομάδας που είναι η έδρα της υποτίθεται. Μην το κάνεις, δώσε μια αναβολή και κάνε εμβόλυμο μια Τετάρτη. Δηλαδή δεν γίνεται να είμαι γηπεδούχος και να μην μπορώ να πάω. Είμαι κάτοχος διαρκείας, εγώ και άλλοι 500. Έχεις δίκιο. Δηλαδή δεν γίνεται σε αυτή τη ρημάδα τη χώρα που ζούμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τέλος πάντων, ήθελα να ακουστεί και μια Νίκη Βόλιο εκεί κάτω, γιατί ξέρω ότι έχει μια συμπάθεια εσείς στα τέσσερις ομάδες. Έγινε, φίλε. Θα σε ευχαριστώ που με ακούτε. Κι εγώ, γεια χαρά. Έλα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Ο Γιάννης Ολυμπιακός. Καλά. Καταρχήν εκεί στο Βόλο, κάντε ρε εσύ να έχετε μια ομάδα των Ολυμπιονίκη Βόλου. Ξέχασε το. Ισχύει συνδυενός. Ξέχασε το αυτό το πράγμα. Είχα πάει επί μερικά χρόνια, ήμουν καλεσμένος εκεί από το τοπικό κανάλι του Βόλου. Ναι. Και το είχα προσπαθήσει να το. Το είπα και είχα προσπαθήσει να τους πείσω να κάνουν. Δεν μιλήθηκε ο νέος Βόλος του Μπέου. Να κάνουν μια συγχώμηση Ολυμπιακούς Βόλου με τη Νίκη Βόλου. Μπράβο. Μόνο που δεν με δίρανε. Δεν θέλουνε με τίποτα, δεν θέλουν να πλήμα στον άλλον. Αυτό είναι τρέλα. Εγώ παραδέχομαι τον Μπέο, μπράβο του. Και αυτά που κάνει και σαν δήμαρχος, μακάρι να είχαν όλες οι πόλεις της Ελλάδος ένα Μπέο. Αυτό που λέμε τις χωνέψεις, εγώ είχα πει κάτι άλλο. Η Παναχαϊκή, ο Πανηλιακός, η Καλαμάτα, να κάνουν μια ομάδα με έδρα την αρχαία Ολυμπία. Επάνω, η Κατερίνη, η Βέρεια, η Καστοριά, να κάνουν μια ομάδα που είναι Βεργίνα. Καλά, αυτά που λες είναι πάρα πολύ σωστά, απλά οι περισσότεροι επειδή... Να μας πει κανένας που είναι Καστοριά τώρα. Πού είναι ο Πιερικός, πού αυτής η ομαδάρα είσαι παλιά. Η ισχύς εν τη ενώση, όπως γίνεται να υπήρχε εδώ στην Κρήτη, μια φορά εγώ είμαι το Ρέθυμνο. Ναι. Και λέει ένας, μα εσύ επειδή είσαι από το Ρέθυμνο, πρέπει να σε όφη. Και του λέω, όχι φίλε, δεν μπορώ να με όφη. Όταν θα κάνεις την ομάδα σου όφκ, όμιλος φιλάθλων Κρήτης και δεν θα μου προσδιαρίζεις Ηρακλείου, τότε θα έχεις και το δικαίωμα να μου απαιτείς να είμαι όφη. Γιατί εσύ προσδιορίζεις μόνο το Ηράκλειο, που εγώ το αγαπώ το Ηράκλειο. Αλλά εγώ δεν είμαι από το Ηράκλειο. Όμιλος φιλάθλων Κρήτης. Μπας ορίτωση, Γιώργο Μακούς. Ναι. Προηγουμένως βγήκε μια κυρία και είπε για ότι μου κόψανε τη σύνταξη κτλ. Δεν θέλω να δώσω πολιτικό χρήσμα. Δεν ξέρω. Έχει μισό λεπτό. Δεν προλαβαίνουμε, πρέπει να πάω Δήσης. Περιμένω. Να περιμένεις τόση ώρα και δεν θα δώσεις πολιτικό χρήμα. Στο λέω από τώρα. Όχι,
όχι, μια κουβέντα θα σε πρόσφερα να κάνω. Πέστη με. Κάνουμε πολύ ώρα, θα κάνουμε κανένα 10 λεπτά, 12 λεπτά. Μην περιμένει τσάμπα. Έχω απεριόριστο. Ό,τι πεις. Πάμε ειδήσεις. Έλα. Ναι. Μ' ακούς. Σε ακούω. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό που είπε προηγουμένως η κυρία, μάλλον ορισμένοι δεν έχετε καταλάβει τι έχει γίνει στην Ελλάδα και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Πέρανε παλιά οι τράπεζες τηλέφωνο, θέλεις να πάρεις διακοπωδάνιο. Τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ. Θα πάρα κάνεις ανάλυση για αυτό το πράγμα. Μα είναι πολύ απλό. Ναι, μα δεν είναι κατάλληλη ώρα, ούτε κατάλληλη εκπομπή. Θα πάει να κάνει ανάλυση, θα βγει ο άλλος τώρα να πούμε, θα μπει τη μαλακία του, θα βγει ένας άλλος, θα μπει άλλη μαλακία και πάει λέγοντας. Θα σου πω κάτι, Γιώργο μου. Έχεις απόλυτο δίκιο, εσύ κάνεις μια αθλητική εκπομπή. Αλλά εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος επειδή δεν έχεις το. Βρε, το καταλαβαίνω. Μου βγάζεις τον άλλο να εξωτερικεύει αυτό που έχει μέσα του, καταλαβαίνεις. Το κατάλαβα. Και αυτό η ανάλυση που πήγα να κάνω. Είναι τόσο σοβαρή, γιατί έχει να κάνει με την έννοια. Άστι! Όταν βρεθούμε στο τέτα τέτ, θα μου τα πει. Απλά να ξέρεις ότι εσύ που έχεις πάρει ένα δάνειο 100 χιλιάρικα υποθετικά, έχει πληρωθεί το δάνειο με το ομόλογο που πήραν οι τράπεζες από τους βουλευτές όλων των κομμάτων. Μάλιστα. Λοιπόν, και η τράπεζα δεν στο χαρίζει, σου λέει λαϊαρίθμιση. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Έλα. Έλα, Γιώργο μου. Πάμε. Η εκπομπή σου φυσικά είναι αθλητική. Ναι. Πώς επιτρέπεις και γίνεται και πολιτική. Δεν επιτρέπω. Και ορμόμενος από την προηγούμενη κυρία. Δεν επιτρέπω. Πάμε παρακάτω. Ναι. Όσο νου που πες της κυρίας, ράβονται γουνάκια. Γεια σου. Ό,τι ακριβώς είπα πριν από 2 λεπτά, λέει κάποιος κάτι γύρω από αυτή την ιστορία. Πετάγεται ο άλλος που είναι αντίπαλος και λέει μια μαλακία, ο άλλος που είναι άλλος αντίπαλος λέει τη δική του μαλακία και δεν βρίσκεις άκρη. Χάνεσαι. Δεν είναι προτιμότερο να ακούμε μαλακίες και από δώσω. Καλύτερο δεν είναι. Έλα. Έλα, Γιώργο Λευτέρη, συμμετικά. Έλα, Λευτέρη. Διαβάζοντας τη σύνθεση της εθνικής ομάδας, ναι, την οποία θα αντιμετωπίσουμε την Ιταλία, ναι, είδα ότι στους κεντρικούς αμυντικούς έχει κληθεί κάποιος Χατζηδιάκος. Έτσι ξεκίνησα. Ναι. Τον οποίον ξέρω ότι παίζει σε μια Ολλανδική ομάδα. Γιώργο, τον έχεις δει ποτέ αυτό το παίκτη? Όχι. Χίωρο το Μικυλίνη. Δεν το ξέρω. Και είπα, έχω την περαιτέρω να το δω, ναι, για να διαπιστώσω, ναι, το κριτήριο που έχει ο προπονητής. Ναι, και το δεύτερο και το σημαντικό βέβαια είναι ότι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί που για χρόνια ξέραμε έχουν πάει τώρα στο περιθώριο. Κάποιοι πρέπει να παίξουν εκεί πέρα. Κάποιοι να βρεθούν. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί. Είναι στο, ναι, Μπουκεμέ. Ναι. Γιώργο, επειδή ξέρω ότι η εκπομπή σου είναι και πολύ συλλεκτική και ασχολείται με ένα σωρό θέματα, θα ήθελα να κάνω μια μικρή διόρθωση που δεν θέλω να κάνω τον καμπόσο τώρα, γιατί μπορεί λάθος μεθαύριο φραστικά να κάνω και εγώ. Αλλά δεν είναι πολιτικό χρήσμα, είναι πολιτική χρειά κανονικά. Το χρειά πώς γράφετε? Το χρειά με όμικρο γιώτα. Σωστός. Έτσι, λοιπόν. Και θα ήθελα και ένα τραγούδι. Έχεις βάλει πολλές φορές το τραγούδι Gone, Gone, Gone με τον Robert Plant και την Alison Krauss. Αυτή η οποία γεννητεία να διαλύσουν. Μπράβο, ναι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, το τραγούδι αυτό είναι τον Everly Brothers. Ναι. Υπάρχει σε πρώτη εκτέλεση. Ναι. Αν σου είναι εύκολο θα. Πολύ διαφορετικό. Θα ήθελα να το ακούσω με τους Everly Brothers. Με τους Everly Brothers. Ένα φοβερό φωνητικό ντουέτο. Είναι, ναι, εκπληκτική. Εκπληκτική. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο για αυτούς. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Για καλά. Γιώργο, για. Έλα. Γιώργο. Όχι, Γιώργο. Ναι, Μπίλι. Γιώργο, πού είσαι, Γιώργο. Λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ να μιλάς και να εκφράσεις πιο. Όχι εσύ, γιατί είναι δικιά σου εκπομπή, εσύ λέγε ό,τι θέλεις. Αλλά ο κόσμος εδώ έχω παρατηρήσει τελευταία ότι έχουμε ξεφύγει και πλακώνουμε στα πινελίκια. Λες και είμαστε στο καφενείο και στο σπίτι μας και με τους φίλους μας. Λοιπόν, μιλάμε στον αέρα. Ακούει χιλιάδες κόσμος, μικρός, μεγάλος, άντρες, γυναίκες, παιδιά. Λοιπόν, το να πινελικωνόμαστε συνέχεια ο ένας με τον άλλο και να λέμε ο καθένας δηλαδή από αυτό, εντάξει, δεν είναι σωστό. Πάμε παρακάτω. Ερώτησης. Τι ώρα παίζει το ρούφου με το. με την Ηλιούπολη. Με το Σαν Σίτι. Τι ώρα παίζουν. Τέσσερις. Ναι. Εγώ από ό,τι έμαθα χθες, η Ηλιούπολη έχει καλή αστυνομία.
Γιατί έχει πέσει στη λιάρικη πάνω μεταξύ του. Όχι, είναι δύο ομάδες που είναι φαβορεί μία από τις δύο για το πρωτάθλημα. Ναι. Έχουνε κόσμο. Έχουνε κόσμο. Ναι. Και είναι τσαμπουκάδες, παιδί μου. Τώρα δεν είναι ομάδα. Το ξέρω τώρα, δεν είμαι και κανένα. Α, μπράβο, έτσι. Παρακολουθώ τοπικά και αυτό, ειδικά πιο παλιά. Όπως η αστυνομία θα ζητήσει και το ρούχο να πάει στο Ηλιούπολη. Δεν μου λες. Η αστυνομία, θα δεις κανένα δυο κλούβες, άμα το λέω εγώ. Λοιπόν, μια τελευταία όχι ερώτηση. Θέλω να απευθυνθώ στον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο και να του πω το εξής. Εάν πλήρωσε, πόσα εκατομμύρια πλήρωσε για να φτιάξει αυτή την ομάδα που να κάνει σε έναν αγώνα μπάσκετ επαγγελματικό, ευρωπαϊκό είτε ευρωπαϊκό είτε οτιδήποτε, 14, να βάζουν 14 στις 27 βολές. Ρε Δημήτρη Γιαννακόπουλε, άμα δεν μπορείς να πάρεις τη Βιλερμπάν, η ομάδα δηλαδή, δεν μπορεί να πάρει τη Βιλερμπάν, κάτσε πες εδώ με τον Προμηθέα και με την Κίμη και με το, πώς το λένε, και με τη Αλκίδα, πώς τη λένε αυτά. Πρέπει να το πει, άμα δεν μπορείς να κάνεις τώρα τη διπλό τη Βιλερμπάν. Δηλαδή, εγώ καλά δεν το είδα το μάτι. Μα το διπλό διαθενόταν, εσύ μιλή. Πήγαινε 13 πόντους μπροστά. Φίλε, εκτός και αν γίνεται, αν γίνονται μπούκες του αιώνα δηλαδή. Δηλαδή, είναι απίστευτο τώρα. Εγώ εντάξει, δεν το είδα το παιχνίδι, γιατί σου λέω, παθαίνω κεφαλικό με το ποδόσφαιρο, να πάθω και τρεις ανακοπές με τον μπάσκετ. Δεν μπορώ να το δω. Αλλά δηλαδή, δεν μπορεί να νικήσει την Βιλερμπάν. Ποια είναι η Βιλερμπάν, μωρέ, στο φινάλε, μωρέ, και θέλει να πάει στους 8 και στους 4 και να το πάρει. Καθίστε στα αυγά σας άμα δεν μπορείτε, ρε Δημητράκη. Λοιπόν, τα λέμε τώρα. Γεια χαρά. Έλα. Γεια, Γιώργο. Καλώς τον. Τι κάνεις, καλά. Καλά. Ξέρεις, εκπομπές με μεγάλη ακροματικότητα σε δικιά σου, αλλά και άνθρωποι που υποτίθεται ότι νιώθουν τέτοια πράγματα έχουν υποχρέωση. Τρία πράγματα γρήγορα. Το Σάμε να έπεσε έξω από τη μαλακία που βάρα για τα παιδιά που σπουδάζουν. Τι που κάνανε βάρια. Η τραγωδία με το Σάμεν ήταν άλλο πράγμα. Ήταν ότι το βαπούρι ήταν έξω από κάθε συντήρηση και δεν πέφτανε, δεν κατεβαίναν οι βάρκες. Και αυτό έγινε επειδή εκείνη την εποχή το Σάμεν ήταν στη λαϊκή εταιρεία λαϊκής βάσης. Τα ακούγεται τραπεζικό σε αυτό το πράγμα. Και τότε θεωρείται αυτή η εταιρεία του 2014. Μαζί με το Σπινιά είχαμε δει κανένα δύο θανάτους από καρδίες σε λιμενικό. Από αυτή τη δουλειά, αλλά πάμε παρακάτω. Αυτό για να το ξέρουμε. Το φθηνό που έπεσε δεν ήταν ο Καραμάλης μεσά. Ήταν ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση, η κυρία, η Παντελή Τσάφη, από την Κεφαλονιά, ο Τσοντάκης δεν έκοψε καμιά σύνταξη. Αν τη κόψαν το ΕΚΑΣ, θα τη κόψει ο Αλέξης. Για να συνεργαζόμαστε, γιατί δεν κάνει από την εκπομπή να ακούγονται παπαριές. Κατά τα άλλα, χαιρετάω. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλώς τον Αυγολεύωνο. Γιώργο, εγώ ξέρω ότι μου αρέσει να από το σαρκάσμα, αλλά σήμερα θα ήθελα να μείνει σοβαρά. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους συνακροατές, γιατί πάνω απ' όλα δεν κάνει ο άνθρωπος μόνος για όλο το παιδάκι, τον Παναγιώτη, τον Ραφαήλ. Γιατί πρέπει μόνοι μας, Γιώργο, γιατί από αυτούς τους ιδιαίους νεοδημοκρατές δεν περιμένουμε τίποτα. Αυτό το παιδί χρειάζεται λεφτά και πρέπει να το ποδίσουμε όλοι. Μας δίνουμε τώρα 680.000. Πρέπει το παιδί οπωσδήποτε να πάει στην Κύπρο να κάνει τη θεραπεία του. Αν του τα λέω και με συγχωρείτε. Γεια σου, γιατί πάρα πολλά είμαστε άνθρωποι. Αν του τα λέω. Γεια χαρά. Έλα. Σωστός ο Αυγολέμωνος, πάντα σωστός. Καλώς ήρθατε. Ρε Γιώργο, συγγνώμη ρε Χορχέ, δεν παίζει η εθνική μας αύριο. Γι' αυτό το λόγο πήρα. Τώρα εντάξει, δεν είναι για κάθε μέρα. Εντάξει, είπαμε την δεκάδα, είπαμε κάθε μέρα. Την δεκάδα, ρε Γιώργο. Τι άλλο να πεις, το πώς θα παίξει η εθνική, είπαμε 4-4-2. Αυτό δεν με ανησυχεί αυτό, ρε Χορχέ. Είναι ένα παιχνίδι που πάμε να το παίξουμε μέσα στην Ιταλία και πάμε τώρα να κάνουμε σχεδόν ολική ανανέωση σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Δηλαδή, αν αυτή η ομάδα τώρα, έτσι, με το παλικάρι που είπε στη Σέντερ Μπάκ. Αφού τα πάντα έχουν χαθεί, τι να κάνει. Δεν έχει σημασία, ρε Γιώργο. Υποτίθεται ότι. Όχι, υποτίθεται. Στείνει την καινούργια εθνική. Μαζί σου, ρε Ολάνδε. Πρέπει σε αυτό το παιχνίδι να γίνει. Άσε να πει στα βαθιά, παιδιά. Γιατί να πει στα βαθιά, ρε Γιώργο. Και άμα φάει 5 δηλαδή, είναι καλό, ξεκινά καλά.
Δηλαδή δεν θα απογοητευτεί ο Πιτσιρικάς, δεν θα απογοητευτεί, δεν θα το εγχείρημα όλο, δεν θα πάει στράφη γιατί αμάν σε ευθυλιστεί, κάνουμε διασυρθεί, που το εύχομαι ολόψυχα να μην γίνει έτσι. Αλλά σου λέω υποθετικά, είναι Ιταλία ρε, είναι πρωτή, είναι η Ιταλία, πας εκεί βρήκες να κάνεις με τα νησιά Φερόες, με το Σαν Μαρίνο, ξέρω εγώ λέμε ρε παιδί μου εγώ, ένα τέτοιο ναι, επίπεδο. Ναι, άκου να σου πω κάτι, αν χάσεις από την Ιταλία δεν το έχει τίποτα, αν χάσεις όμως από τα Φερόες, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ναι, να χάσει από την Ιταλία. Εγώ το βρίσκω λογικό. Μην ξεφτυλιστεί, δηλαδή, μην φας ένα τάλιρο. Δεν μπορεί κανένα εξάμπαρο. Το είδε το άλλο. Το άλλο την εννιάδα. Την εννιάδα. Στο τέλο, στα τελευταία λεπτά, ναι. Ένα γήπεδο έχει σηκωθεί και φώναζε να πούμε 10-10. Ναι. Το 10 είναι νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Ωραιότατα, ρε Γιώργο μου. Εγώ λοιπόν τώρα. Τελικά δεν πήγε το 10ο. Ωραία, γιατί μπορεί να έρθω. Χτυπάω ξύλο Παναγία μου να έρθω σε αυτή τη θέση, ρε Γιώργο. Έλα, δεν έρχεσαι με τίποτα. Εντάξει, ο Μάρκος Λιώ ξέρει την αγάπη για την εθνική. Αλλά το όλο εγχείρημα τώρα σε ένα τέτοιο παιχνίδι νομίζω ότι δεν είναι χρονικά. Και ο αντίπαλος δεν προσφέρεται για να κάνουμε αυτό το. Αυτή που εγώ είμαι υπέρ της ανανέωσης. Δεν το ξέρω τον παίχτη αυτόν, δεν ξέρω τις θέσεις τώρα πώς θα τις μοιράσει και ο Ολλανδός. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι το σωστό μάτς, ας πούμε, για να γίνει. Θα το δούμε, εντάξει, θα το δούμε. Πασχαλή μου, για να σε κλείσω. Ρε Πασχαλάκι μου, αρέ αγόρι μου. Στη γιορτή ένα δήλωσε παρόν, εδώ είμαι εκεί, και άλλο δήλωσε λαγό. Μην ξύνεσαι, ρε λαϊ, Πασχαλή. Μην ξύνεσαι, ρε Πασχαλή. Γεια σου, Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Έλα, Βάγκο, έσπασε. δεν με θυμάσαι. Θυμάμαι το έσπασε. Πάντω στην κάτω στην ιστορία, πάσο. Ναι, δούλευα στο κουκάκι μου, ωραίο. Οπότε σου καλή θέση, μένω στο Μενίδη. Καλά, ναι. Ξεκινήσαμε. Πέρσι στο Στάξο είχαμε πέρσι. Φέτος πάμε καλά να μου. 3-3 έχουμε. Μεγάλο μάτι στην Κυριακή. Φωστήρα Καλυθέα. Όχι, στον Ταύρο. Ναι, πολύ μεγάλο μάτι. Ξέρεις που δούλευα, εγώ στη Ζάσταρα. Τα μάτι είναι 2 την Κυριακή. Τα μάτι στην Κυριακή είναι 2. Ρουφ Ηλιούπολη και Φωστήρα Καλυθέα. Δεν θα μα πάρει ο Φωστήρα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ και στο Ταύρο δούλευα, στο Ζάσταρα, ρε. Το 1974. Ναι, πρόσφατα, ναι, πρόσφατα. Ναι, πρόσφατα. Ξέρω, αυτός ο Βάγκος την καλοκαιριάτικα φοράγε 8 μπουφάν, θυμάμαι στο κουκάκι. Και μόλις τη λίγης Βάγκο έσπασε, σε πιάνε από εδώ, σε ένα βλέμμα. Το ήταν κουκακί, έτσι, το νέο κόσμο από εκεί κάπου ήταν. Μάλιστα. Εσύ πού θα πας, το Ηλιούπολη θα πας. Ηλιούπολη θα πάω. Ηλιούπολη. Γιατί εκεί είναι πόλεμος, δεν είναι μάτς. Στο Ρούφ δεν είναι και στην εκκλησία, στην Ανηφορίτσα. Στον Άγιο Βασίλη, ναι. Ναι, ξέρω μου, ρε, από εκεί. Εγώ μένω στο Μενίδη τώρα, μακριά, ρε, γάμο. Α, τι μακριά, μα θες να πας. Έρχεσαι από την Κηφισό, κόβεις το τουράλι και βγήκες στο γήπεδο. Σιγά, δύο βήματα. Έγινε, ρε. Έγινε, τα λέμε, γεια. Γεια χαρά, έλα. Εγώ, ναι. Εσύ. Καλησπέρα, είμαι ο Τουταχαμόν. Γεια σου, ρε, Τούτα. Τι κάνετε, καλά. Καλά. Πήρα να σου πω ότι μ' αρέσει πολύ όταν απαντάς στο τηλέφωνο. Αυτό το έλα, πολύ το πάω. Είναι original και αφόρμητο. Τέλειο. Μάλιστα. Και ένα παραπονάκι έχω. Για λέγει. Κανονικά το παράπονο να το πεις πρώτα. Για λέγει. Εντάξει, παραπονάκι δεν είναι παραπονό. Πάμε. Όσες φορές έχω πάρει σε δει κομμάτι δεν το έχεις βάλει. Ποιο ωραίο, πες μου τι θέλεις. Ραμόν, σφάζεις. Μαλακία είναι αυτή. Έλα τώρα. Επειδή δεν μου αρέσει να το βάζω, δεν έχει τίποτα άλλο. Εγώ την άλλη φορά δεν σου είχα ζητήσει ένα αγόρι, αλλά. Δεν έχει τίποτα άλλο. Τώρα μου πώ δεν έχω. Το Foxy Lady, το Jimmy Hendrix. Έγινε. Τα λέμε. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Έλα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Από Στουτκάρδη, Λευτέρη Αριανό. Γεια σου, Λευτέρη. Ρε φιλάνε να πατώ με κάποτε, πρόσφατα δηλαδή, Μάιο μεριά νομίζω. Είχε πει εσύ κάτι για πανετολικό Ξάνθη, για αλλαγέ στην Ιωπηγιακού και τα λοιπά. Ναι. Είδε πω βρήκε μίξα το μάνι, κύριε φίλε. Ξαφνικά να πούμε η ΠΑΕ Ξάνθη δεν δίνει εισιτήρια για του φίλου του Άρη στο ερχόμενο παιχνίδι μεταξύ μα. Πώ βγήκε μίξα το μάνι, ε. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Και πραγματικά, Γιώργο, σ' ακούω πολλά χρόνια. Θυμάσαι όταν έμενα και δίπλα στην Πόρση που μιλάγαμε, 2010, ξέρω εγώ τι. Λοιπόν. Πραγματικά ρε φίλε, αυτοί που σε ακούνε και σε έχουν εμπεδώσει είναι πολύ προχωρημένοι. Δεν ξεχνάω τα λόγια του φίλου που είχε πει να πούμε για τους δορυφόρους, για τα play-off, από το, δηλαδή σκέψεις τις οποίες όλες πηγάζουν από το Γεωργίου University. Τα σέβη μου ρε φίλε, υποκλίνω πραγματικά. Για χαρά, για χαρά. Να σε καλά, για χαρά ρε φίλε.